Μεγάλη ευλογία του Θεού, αδελφοί μου, ο οποίος Θεός μας αγάπησε τόσο πολύ και μας έδωκε και αυτόν τον χρόνο την μακροθυμία Του. Εμακροθύμησε η υπομονή Του, εφανερώθησε μας και φτάσαμε τα Αγίας αυτάς ημέρας. Ευρισκόμεθα εις την πέμπτη εβδομάδα των νηστειών. Η ερχομένη εβδομάδα είναι η εβδομάδα του Λαζάρου. Και εισερχόμεθα εις την μεγάλη εβδομάδα, αδελφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας, και ήθελα να υπενθυμίσω εις όσους νηστεύουν με την βοήθεια της Παναγίας μας και του Αγίου Γεωργίου να συνεχίσουμε την νηστεία μας. Όσοι δεν ενίστευσαν και όσοι δεν ήγγισαν το χέρι τους επάνω στην νηστεία, ας είναι και από τώρα να νηστεύσουν έως την ημέρα της Αναστάσεως. Διότι ο Πανάγαθος Θεός αγαπά και τον τελευταίο, λέγει, ο οποίος θα ενθυμηθεί να κάνει κάτι δια την ψυχή του. Μην νομίσουμε, αδελφοί μου, ότι η νηστεία είναι μικρό και ασήμαντο πράγμα. Η νηστεία είναι όπλο ακαταμάχητον εναντίον του διαβόλου. Ο Κύριος μας, αφού ενίστευσε, εδέχθη την επίθεση του διαβόλου. Νηστεύσας, ο Κύριος λέγει, μέρας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε και φανερώθη ο εχθρός, ο οποίος του λέγει, τώρα που πεινά, ας του λέγει, να πεις αυτές οι πέτρες που είναι εδώ να γίνουν ψωμί δια να φάγεις, να χωρέσεις την πείνα σου. Και ο Κύριος μας το απήντησε ότι ούκ επάκτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλιεν παντί ρήματι εκπορευωμένο εκ στόματος Θεού. Ο Θεός μας έδειξε την νηστεία, αδελφοί. Οι άπιστοι λέγουν ότι εφεύρουν την νηστεία, όχι ο Χριστός, αλλά οι καλόγεροι, οι παπάδες. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει, δεν στηρίζεται πουθενά. Τα λόγια των απίστων, των ηλιστών, των ανθρώπων οι οποίοι δεν πιστεύουν, δεν έχουν κανένα στήριγμα. Εμείς έχουμε την Αγία Γραφή. Και ό,τι έκανε ο βασιλεύς, κάνουν και οι στρατιώτες. Ό,τι εκήρυξε ο βασιλεύς των βασιλευόντων, έτσι κάνουν οι πιστοί στρατιώτες εις τον βασιλέα. Δι' αυτό πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερως να τηρούμε αυτά τα οποία είπε ο Χριστός μας. Έπειτα από τον Χριστό μας, ολόκληρος η στρατιά των Αγίων Αποστόλων, των Εβδομήκοντα και όλων των Αγίων, έχουν να επιδείξουν ως μέγα και σωτήριο σημείο την νηστεία. Μέχρι αυτής της στιγμής όπου μας εξίωσε ο Θεός να νηστεύουμε, γνωρίζουμε ότι εάν έρθει ασθένεια,
δια την οποία εύχομαι να μην αγγίσει τα παιδιά μου, αλλά έχουμε σώμα, δυστυχώς, και αυτό το σώμα φύρεται και ασθενεί. Όταν επισκεφθούμε τον ιατρό, η πρώτη του λέξη η οποία θα μας πει είναι νίστευση. Δηλαδή αυτή η επιστήμη έχει ως βάση την νηστεία. Διότι μέσα στον οργανισμό μας, αδερφοί μου, στις κλειδώσεις και τις αρθρώσεις ολοκλήρου του σώματος κάθονται εκείνα τα άλατα των τροφών. Και ο άνθρωπος μοιάζει με μία μηχανή η οποία όταν δεν έχει την δύναμη να προχωρήσει, εκείνος ο οποίος έχει τη μηχανή προσπαθεί να την καθαρίσει από τα λάδια και τα δράσα τα οποία κάθονται μέσα στα σημεία εκείνα όπου εργάζεται. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο οργανισμός του ανθρώπου, για να συνεχίσει να ζει σε αυτόν τον κόσμο, χρειάζεται νηστεία. Και είπαμε αυτό το θέμα, το οποίο είναι το υλικό θέμα. Αλλά η ψυχή χαίρεται και αγάπεται. Όταν το σώμα νηστεύει, η ψυχή ανέρχεται στους ουρανούς. Και να έχουμε υπόψη μας, αδερφοί μου, ότι γεμάτο πιθάρι δεν βγάζει βόγια. Μόνο όταν είναι αδιανό, τότε ακούεται αντίδατος μέσα στο πιθάρι. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο, ο οποίος εάν δεν νηστεύει, δεν μπορεί να προσευχηθεί. Άνθρωπος με γεμάτο στομάχι δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη, διότι θα έρθει ο διάβολος αμέσως και θα του κλείσει τα μάτια. Δεν θα τον αφήσει να αρθρώσει ούτε μία λέξη και θα τον κάνει αιχμάλωτο. Όταν όμως νηστεύει ο άνθρωπος, ο διάβολος εξαφανίζεται. Και όλοι οι Άγιοι οι οποίοι υγείασαν και ανέβησαν στους ουρανούς επέτυχαν την αγιότητα δια της νηστείας, της προσευχής και της αγρυπνίας. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχήν δέγη επιτελών, θεία χαρίσματα έλαβε από τον Θεό. Και όσοι γνωρίζουν τον Άγιο Γεράσιμο, οι δαίμονες μόλις τον ειδούν φωνάζουν. Αυτός που έτρωγε τα κολοκύθια μας καίει. Δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε. Εμείς, αδερφοί μου, αντί να τρώμε κολοκύθια, έχουμε γίνει όρνεα, τα οποία κατατρώγουν σάρκας. Θα μου πείτε και το κρέας, δεν το έδωκε ο Θεός? Ναι, το έδωκε ο Θεός. Αλλά αυτό το κρέας θα το φας με την τάξη και την ώρα του. Δεν μπορεί να τρώγεις όλο εκείνο το κρέας, δεν θα γίνεις αετός, ούτε λέος, ο οποίος καταξεσχίζει τα ζώα και τα τρώει. Αδερφοί μου, περί νηστείας αρκετά. Όσοι θέλετε δε να διαβάσετε περισσότερα, δεν έχει παρά να ανοίξετε τα βιβλία των Αγίων Πατέρων, για να δείτε πώς εκέρδισαν τον Παράδεισον, με ποιον τρόπο και με ποιαν αγωνία και αγωνίσματα. Πριν όμως εισερχόμεθα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο αφήσαμε την περασμένη Τετάρτη. Και είπαμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν λέγουν ποτέ εάν ο Θεός θέλει. Αλλά κάνουν, εργάζονται, αποφασίζουν χωρίς τον Θεό. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο ακριβώς λέγει η Αγία Γραφή
ότι πρέπει να προσεύχομεν εμείς οι άνθρωποι και αντί να λέγουμε εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσουμε και ποιήσουμε τούτο ή εκείνο, πράττουμε το αντίθετο. Ονειρευόμεθα τα όνειρά μας, τα προγράμματά μας, την ώρα που θα κοιμηθούμε δεν κάνουμε τίποτε άλλο ή μόνο να σκεπτόμεθα τι θα κάνουμε την επόμενη ημέρα. Εκείνοι οι οποίοι εμπορεύονται έχουν το εμπόριο εις τους οφθαλμούς των, εκείνοι οι οποίοι χτίζουν έχουν τα οικοδομήματα εις τους οφθαλμούς των και στην διάνοια των, εκείνοι οι οποίοι αγοράζουν γην έχουν την γην όπου η καρδία ημών εκεί και ο θησαυρός λέγει, άλλοι οι οποίοι έχουν άλλα όνειρα και φθονερά όνειρα δεν θέλουν να ακούσουν περί το αδελφούτο ότι προοδεύει, διότι ζηλεύουν, φθονούν, εχθρεύονται, εκδικούνται. Και άλλοι έχουν άλλα όνειρα περί χρημάτων, περί αργυρίου κτλ. Ουδής έχει τον Θεόν κοντά του για να πει ο Θεός είναι βοηθός. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αναφέρουν καν το όνομα του Θεού στη ζωή του. Όλα τα άλλα τα έχουν, πλην όμως ένα δεν έχουν, τον Θεόν. Και καυχόνται λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο στην αλαζονία των, η οποία αλαζονία όμως είναι πονηρά, λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο. Νην δε καυχάστε εν δες αλαζονίας ημών και πάσα καύχησης τι αυτή πονηρά εστί. Τώρα δε αντί να ταπεινωθείτε και να αναγνωρίσετε την εξάρτησή σας από τον Θεόν, λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, καυχάστε δια τας επιχειρήσεις που κάνετε με ματαιόδοξον αυτοπεποίθησιν. Κάθε τέτοια κάθεση όμως είναι κακή και εφάμαρτος. Αυτά είναι τα λόγια τα οποία το Ευαγγέλιο του Θεού μας δίδει δια να προσγειωνόμεθα, αδελφοί μου, διότι δεν έχουμε επίγνωση της φαρτής και προσκέρου αυτής ζωής. Νομίζουμε ότι θα ζήσουμε πάντοτε. Και είναι τούτο ένα από τα πιο απατηλά σημεία της ζωής μας. Πρέπει πάντοτε να σκεπτόμεθα ότι δεν γνωρίζουμε αν θα φτάσουμε το βράδυ και το βράδυ όταν κοιμηθούμε δεν γνωρίζουμε αν θα ειδούμε την επόμενη ημέρα. Αυτός είναι ο βίος μας, τον οποίο ακριβώς μας τον έδωκε και πάλι το Ιερό Ευαγγέλιο στην περασμένη Τετάρτη που μας είπε ότι η ζωή μας είναι μία ατμής η οποία εξαφανίζεται. Και εκείνο το οποίο μένει, αδερφοί μου, δεν είναι τίποτε άλλο, μόνον εάν εξαρτώμεθα από τον Θεό και έχουμε τον Θεό μας οδηγών και βοηθών και σκεπαστήν. Αντί να ταπεινωθούμε ενώπιον του Κυρίου μας, εμείς καυχόμεθα. Καυχόμεθα με την πεποίθηση στην ευφυΐα μας και την εξυπνάδα μας. Και νομίζουμε ότι αυτά είναι δικά μας. Δεν γνωρίζουμε ότι όταν ο Θεός θέλει, δεν μένει τίποτε στη ζωή μας και είμαι θαυλάκες και ηλίθιοι, διότι απέσυρεν ο Θεός τη χάρη Του και το μυαλό μας αντί να υπάρχει, δεν υπάρχει. Δια να επιτύχουμε όμως αυτό, δεν υπάρχει ουδε μία άλλη οδός, είναι μόνο ότι ο Κύριος μας είναι εκείνος που μας τα χαρίζει όλα. Τι έχεις, λέγει ο Απόστολος Παύλος, και καυχάσαι, τι έχεις δικό σου. Εάν δεν έχεις τίποτα, λέγει, δια τι καυχάσαι. Τι έχεις ου και έλαβες, ή δε ου και έλαβες, τι καυχάσαι. Νομίζουμε ότι το μυαλό είναι δικό μας, όταν θέλει μας το παίρνει εκείνος. Νομίζουμε ότι η όραση στην οποία έχουμε και βλέπουμε ο ένας τον άλλον, ότι είναι δική μας. Όταν θέλει μας την παίρνει και αυτήν.
Ενθυμούμε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου όταν ερχόταν ένα παλικαράκι 18 χρονών και μου έλεγε «Πατέρ Σάβα», μου είπαν οι γιατροί, «ότι θα χάσω το φως μου». Είναι μια ασθένεια, λέγει, η οποία δεν θεραπεύεται. Εγώ το παρηγορούσα, έχει ο Θεός παιδί. Την άλλη φορά που ερχόταν έγινε το χειρότερα. Και την άλλη φορά που ερχόταν πάλι χειρότερα. Και τέλος έχασε το φως του και περπατεί τώρα με ένα παστούνάκι στον δρόμο. Αυτή είναι η ζωή μας. Μην νομίσουμε, αδελφοί μου, ότι έχουμε ό,τι είναι δικό μας. Ο Θεός μας τα έδωσε και όποτε θέλει τα παίρνει. Έχουμε τα χέρια και νομίζουμε ότι είναι δικά μας. Κοίταξε έναν όμως που δεν έχει ούτε το δεξί ούτε το αριστερό χέρι και τότε θα δεις ποιος είσαι. Καυχόμεθε ότι τα πόδια μας είναι δικά μας. Και τι να πούμε για εκείνες τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να δείχνουν τα πόδια τους. Καημένο παιδί, όταν ο Θεός θέλει αυτά τα πόδια τα οποία νομίζεις ότι είναι δικά σου, σου τα κόβει και δεν έχεις τίποτε να δείξεις. Ή να πούμε για εκείνες οι οποίες σήμερα έχουν φτάσει στο απροχώρητο και δεν έχουν τίποτε άλλο να δείχνουν, μόνο τα στήθη του. Ακαημένο παιδί, πήγαινε στον Άγιο Σάββα να δεις εκεί πως κόβονται εκείνα τα στήθη και τότε θα πεις τι κάνω. Νομίζουμε ότι όλα είναι δικά μας και προσπαθούμε αντί να οικοδομήσουμε τον αδελφό μας, να τον σκανδαλίσουμε, να τον μεταφέρουμε από τον παράδεισο στην κόλαση. Και λέγει ο Θεός, σου έλεγε αλίμονον και τρεις αλίμονον, λέγει σε εκείνον δια του οποίου έρχεται το σκάνδαλο. Αλίμονός σου, λέγει, στη ζωή σου, αν γίνεσαι αιτία να σκανδαλίσεις ένα μικρό παιδί, τότε η ποινή σου είναι να δέσεις μιλόπετραν στο λαιμό, λέγει, πέτραν η οποία αλέθει από αυτήν την βαριάν πέτρα, λέγει, στο λαιμό σου και να βληθήσει στην θάλασσα. Δηλαδή δεν υπάρχει δι' εκείνον ο οποίος γίνεται αιτία να σκανδαλίσει τον αδερφόν του, δεν υπάρχει σωτηρία. Πόσον σεμνά λοιπόν πρέπει να είναι εντυμένη η γυναίκα, πόσον ταπεινά και πόσον θεοφοβούμενα πρέπει να τηρεί τα βήματά της. Αντί τούτου, τι πράττουμε? Αντί τούτου πράττουμε τα ενάντια. Εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι φαντάζονται χωρίς τον Θεό, επιδίδονται εις δραστηριότητας χωρίς τον Θεό, νομίζουν ότι τα κατορθώνουν χωρίς τον Θεό και τη δύναμή του και σε μία στιγμή όλα εξαφανίζονται και ο άνθρωπος φτάνει σε εκείνο το οποίο λέγει ο ψαλμός. Πλούσιοι, λέγει, επτόχευσαν και επίνασαν. Οι δε εξητούντες των Κύριων ούκαι λατωθήσονται παντός αγαθού. Πόσους πλουσίους είδαμε, αδερφοί μου, οι οποίοι εκοιμώνται μέσα στα βαριά κρεβάτια και ζούσαν μέσα σε διαμερίσματα ενδεδειμένα με χρυσόν και είχαν άφθονα χρήματα και την επόμενη ημέρα ζούσαν μέσα σε ένα στάβλο με τα ζώα. Τούτο σας το λέγω εκ πείρας το οποίο δοκίμασα και είδα. Θυμηθείτε για μια στιγμή εκείνη η Κύπρος εις τι πλούτον έπλεεν. Πόσα ξενοδοχεία μεγαλόπρεπα και πόσα κτίρια
πανάκριβα και ωραία υπήρχουν. Και την επόμενη ημέρα έβλεπες αυτόν ο οποίος ενόμιζαν ότι τα είχε όλα, εζητούσαν κατάλημα και δεν έβρισκαν μόνο μέσα σε ένα στάβλο. Την επόμενη ημέρα επέτρεψε ο Πανάγαθος Θεός και όταν εξημέρωσε, αντί να έχει τα πλούτη του, είχε μόνο το φόρεμα που φορούσε, αν το έπιασε εκείνη. Και μέσα εις όλην εκείνη την φυγή, μία μητέρα, αντί να κρατεί το παιδί στην αγκάλι της που το εγέννησε, το κρατούσε όπως τη τσάντα, που την κρατάς για να αγοράσει τρόφιμα. Και έτρεξε στο λεωφορείο για να φύγει να σωθεί και ξέχασε το παιδί εκεί. Και αντί να κρατά το παιδί της, μετά ώρα πολύ να θυμήθηκε ότι κρατούσε το παιδί. Πού το κρατούσες, κυρία μου, την αγκάλι σου? Όχι, λέγει, το κρατούσα στη τσάντα. Και το έπιασαν οι Τούρκοι, αν το έπιασαν οι Τούρκοι, για να το κάνουν γενίτσαρο. Είδε και το κατέσκοψαν, τουλάχιστον θα πήγαινε άγγελος εις το Θεό. Αυτά είναι εκείνα τα οποία κάνει ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό, αδελφοί μου. Η αναζωνία των ανθρώπων εκφράζεται μέσα εις τα λόγια, τα οποία λέγουν πορευσόμεθα, θα πάμε να κάνουμε αυτό και αυτό, για να κερδίσουμε. Εις τα σαλαζονίας των ανθρώπων αυτών, εις τας αποφάσεις και τας επιχειρήσεις, τας οποίας αντιλαμβάνουν με εγωιστική και ματαιόδοξον φρασίτητα και αυτοπεποίθηση, υπάρχει πάντοτε η απώλεια και η καταστροφή. Αλαζονία για σεβής και ματαία φρασίτης, η οποία βλέπει μόνο τα επίγεια. Και λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, λέει, για τα επίγεια έχεις χρόνο, λέει. Για τα επουράνια δεν έχεις? Διότι μόλις πεις ενός, δεν εκκλησιάζεσαι? Μα δεν έχω καιρό, λέει. Δεν προσεύχεσαι? Μα δεν έχω καιρό. Δεν νηστεύεις? Μα τι να μπορώ να νηστεύσω που τρέχω πάνω κάτω. Δεν προσεύχεσαι? Μα δεν έχω χρόνο. Ναι, αδελφοί μου, έχουμε χρόνο μόνο δια τα επίγεια. Δια τα επουράνια δεν μας νοιάζει. Δια πολλές περιπτώσεις το Ιερό Ευαγγέλιο ακριβώς αναφέρεται στην θρασίτητα την οποία έχει ο άνθρωπος και δεν υπολογίζει τον Θεό. Και προχωρεί σε ένα άλλο σημείο το Ιερό Ευαγγέλιο, αδερφοί μου. Τούτο θα το προσέξουμε πάλι ιδιαίτερως. Στη ζωή μας, όπως πορευόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, πάντοτε ο Πανάγαθος Θεός μας δίδει περιστάσεις για να κερδίσουμε από αυτόν τον μάταιον κόσμο κάτι που θα μείνει. Και τι είναι αυτό? Ιδώ τι λέγει ουν καλόν ποιήν και μη ποιούντι, αμαρτία αυτό εστί. Από αυτά που σας είπα, λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, εμάθετε ποιον είναι το ορθόν και ποιον είναι το καλόν. Προσέξτε λοιπόν να συμμορφωθείτε προς αυτά, διότι εκείνος που γνωρίζει κάτι καλόν και δεν το πράττει, αμαρτάνει. Περπατάς στον δρόμο, αδερφέ μου, και βλέπεις έναν τυφλόν άνθρωπο, ο οποίος δεν είχε κανένα βοηθό, χτυπά δεξιά και αριστερά. Μην γυρίζεις την πλάτη σου και να φύγεις, ενώ μπορείς να τον πλησιάσεις, να τον πάρεις από το χέρι και να τον περάσεις απέναντι. Εάν πεις εκείνη τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει, τότε λέγει αμαρτάνησης των Θεών. Ιδώ ότι τι καλόν ποιούν και μη ποιούν τι, μπορούσε να το κάνεις, αλλά είπες τι με ενδιαφέρει και γύρισες την πλάτη σου και έφυγες. Αμαρτία εις την ψυχή.
δύνασε να επισκεφθεί σε έναν άρρωστον, ο οποίος δεν είχε κανέναν. Ενθυμούμε όταν με τη βοήθεια του Θεού υπηρετούσε το Χριστό μας επάνω στο κρεβάτι. Ενθυμούμε πόσες ψυχές ήσαν μόνες τους και δεν μπορούσαν να κινήσουν το χέρι τους, ούτε το κεφαλάκι τους. Οι αδερφές λίγες, οι άρρωστοι πολλοί, και έμπαινα και έβλεπα το φαγητό εκείνο μόνο του και ανέγγεκτο. Δεν μπορούσα να φύγω, διότι έλεγα αυτό το πλάσμα πεινά. Δικών του δεν είχε κανένα. Οι αδερφές είναι πολλές. Δια πολλούς, αλλά δεν τους φτάνουν όλους. Δεν μπορούσα να τα αφήσω εκείνο το πλάσμα να φύγω. Και του έδιδα και το νεράκι του και το φαγάκι του. Ένα παράδειγμα, αδερφή μου. Βλέπεις τον άλλο και υποφέρει. Μπορείς να τον βοηθήσεις. Και όμως λες, δεν με ενδιαφέρει ό,τι θέλει ας κάνει. Αυτό δεν επιτρέπεται. Διότι λέγει ο Θεός, εάν είστε δικά μου παιδιά, λέγει, πρέπει να δείξετε στη ζωή σας την αγάπη, την οποία εγώ σας εδίδαξα. Εκείνος ο οποίος γνωρίζει με ποια φρονήματα και συναισθήματα πρέπει να διατίθεται προς το μέλλον και από ποια σκέψεις πρέπει να κυριαρχείται, όταν συλλαμβάνει σχέδια περί της εν το μέλλον και δράσεώς του, παρά τάχτα όμως ενεργεί ρίψο κινδύνος και σχεδιάζει αλαζονικός και έχει πεποίθηση μόνον εις τας ιδίας του δυνάμεις, ούτως αμαρτάνει. Βλέπετε πόσες κινήσεις έχουμε στη ζωή μας οι οποίες είναι αμαρτωλές, αδερφοί μου. Πόσα πράττουμε και δεν δίδουμε καμία προσοχή. Υποθέσουμε ότι ένας εκπαιδευτικός αυτή τη στιγμή ακούει τα λόγια του Ευαγγελίου. Ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής, και έχει μπροστά του ψυχάς τας οποίας ο Θεός τον εμπιστεύει να δώσει φως. Μαζί όμως με αυτά τα επίγεια γράμματα έχει την δυνατότητα να κηρύξει και τα λόγια του Θεού. Και όμως, τι λέγει, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα κάνω αυτό το οποίο μου είπαν και φεύγει. Όταν θα έρθει η ώρα κατά την οποία θα δικαστεί ενώπιον του Θεού, θα του παρουσιάσει αυτά και θα του πει, μπορούσες να κάνεις το καλό και δεν το έκανες. Εγώ σου το έστελνα στον δρόμο σου και εσύ δεν το κάνεις. Ο άλλος βλέπει τον πτωχόν τον εγκαταλελειμμένο. Μπορεί να τον βοηθήσει. Δεν τον βοηθεί, δεν με ενδιαφέρει, λέει. Και εκ τούτου του σημείου ακριβώς έχουν δημιουργηθεί τόσα πολλά κακά στην κοινωνία, ούτως ώστε επικολούθησαν με τα ταύτα σφαγές, καταστροφές. Διότι αν οι πλούσιοι έβλεπαν τον αδελφόν τον οποίος έπασχε και τον βοηθούσε, δεν θα ερχόντουσαν τα συστήματα τα αθεϊστικά για να δώσουν άλλη εικόνα και να λέγουν το σφυρί και το δρεπάνι όλα ίσα θα τα κάνει. Θα βοηθούσαν οι πλούσιοι του φτωχούς χωρίς να τους εξαναγκάσει κανείς και δεν θα υπήρχε αυτό το φοβερό και αθεϊστικό σύστημα στην κοινωνία και στην γη επάνω. Πόσα και πόσα αθώα πλάσματα δεν εσφάγησαν με αυτό το κομμουνιστικό σύστημα, το οποίο έλεγε ότι εφόσον έχεις εσύ και δεν μου τα δίδεις, θα σου κόψω το κεφάλι και να τα πάρω. Αδερφοί μου,
επαραλήψεις των αγαθών έργων τα οποία οι δυνάμεθα να πράξουμε και παρημελήσαμε να τα πράξουμε, είναι ένοχοι και καθιστούν εμάς υπευθύνους της αμαρτίας. Ότι μπορεί ο καθένας στη ζωή του να πράξει και δεν το πράττει, είναι αμαρτία μεγάλη. Όχι μόνο τούτο, αλλά θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Ξέρετε ότι τούτος ο τόπος που ζούμε που λέγεται Ελλάδα, αυτός ο κόσμος που περπατεί στους δρόμους, αυτός ο κόσμος ο οποίος εργάζεται και χτίζει σπίτια, αυτός ο κόσμος ο οποίος είναι δίπλα μας, έχουν έναν από τα φοβερότερα αμαρτήματα της ζωής του. Αυτός ο κόσμος, αδερφοί μου, ο οποίος ονομάζεται Έλληνας, νέο Έλληνας, μετά από τόσες ευεργεσίες τα οποία ο Θεός μας έδωσε, ανοίγουν το στόμα τους και βλασφημούν τον Θεό και την Παναγία μας. Τι επίησες εσύ αυτή τη στιγμή που ακούεις τον Ιερό Ευαγγέλιο, για να βοηθήσεις στο θέμα τούτο, για να κοπεί αυτό το κακό ελάττωμα? Στον Άγιο Γεώργιο έχουμε ένα σύνθημα το οποίο είπαμε να βάλουμε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Μη βλασφημείτε τα θεία, κίνδυνος δυστυχήματος. Το είπαμε και το επαναλαμβάνουμε. Όσοι έχετε αυτοκίνητο, θα πάρετε αυτό το σύνθημα, θα το κολλήσετε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, για να βλέπει εκείνος που έρχεται πίσω σου, ο οποίος είναι βλάσφημος, και μπορεί τη στιγμή που θα το δει, τη στιγμή να γίνει να μετανοήσει. Κάποτε, αδερφοί μου, το είπα και σε άλλο κήρυγμα, αλλά θα το επαναλάβω αυτή τη στιγμή, για να δείτε πώς πρέπει να βοηθήσουμε τον αδερφό μας και δεν τον βοηθούμε. Διότι εντρεπόμεθα να ομολογήσουμε τον Θεό. Πώς να έχω, λέγει, αυτό πίσω στο αυτοκίνητο, όταν με δουν, λέγει, δεν θα αρχίσουν να με ειρωνεύονται? Δεν θα αρχίσουν να γελούν εις βάρος μου? Ως εδώ δεν σταματούμε όμως, διότι φωνάζει ο Θεός, εάν με ομολογήσεις, λέγει, θα σε ομολογήσω. Εάν με υπερασπίσεις, λέγει, θα σε υπερασπίσω. Και όταν το Θεό μας δεν τον υπερασπίζουμε στον μάτι αυτών κόσμων, πότε θα τον υπερασπίσουμε, όταν θα σταθούμε μπροστά του? Ένας βλάσφημος, ο οποίος ακριβώς εκκίνησε τα βήματά του και ήρθε εις μετάνοια. Κάθισε στο εξομολογητήρι, μπροστά εις τον Θεό, και όταν ήρθε η στιγμή για να ερωτηθεί αν βλασφημεί τα θεία ή όχι, την ίδια στιγμή εκείνη έσκυψε το κεφάλι και ήρθισε να κλαίει. Είδα τη σκηνή, σταμάτησα δύο λίγο, άφησα εκείνα τα δάκρυα να πέσουν από τα μάτια και λέγω, παιδί μου, τι σου συνέβηκε? Μου απήντησε. Άλλος βλάσφημος πάνω στην γη σαν εμένα δεν υπήρχε, ένα άλλο δηλαδή. Ό,τι έκανα βλασφημούσα τον Χριστό και την Παναγία, τα ιερά και τα θεία. Δεν έκανα τίποτε άλλο, μόνο να κάνω αυτά. Μια ημέρα, λέγει, ήθελα να πάω να σκάψω τις ελιές μου. Σηκώθηκα πρωί, είδα ότι ο ουρανός ήταν σκεπασμένος από νεύχη, αλλά λέγω, θα πάω, λέγω, στην δουλειά μου για να σκάψω. Επήρα εκείνη την τσάφα μαζί μου, λέγει, και πήγα και έφτασα εις τις ελιές. Ήμουνα μόνος. Σήκωσα, λέγει, την τσάφα και όπως την έφεσα μέσα στο χώμα και την τράβηξα πάνω,
είδα ότι ένα κομμάτι χαρτί μου ανέσυρε τσάπα. Παραξενεύτηκα, λέγει, αλλά εκείνη τη στιγμή σαν να μου έλεγε κάποιος, κοίταξε το αυτό το χαρτί. Έριξα, λέγει, το χώμα που είχε πάνω και εκείνη τη στιγμή, λέγει, είδα αυτά τα λόγια. Δια τι βλασφημείς τα θεία. Αυτό είναι ένα βιβλιαράκι το οποίο έγραψε ο Άγιος άνθρωπος, ο πατήρ Χαράραμπος Βασιλόπουλος, ο οποίος έδωκε τόσα στην Εκκλησία. Αυτό το κομμάτι το χαρτί δεν ξέρω πώς βρέθηκε εκεί σε αυτόν τον άνθρωπο. Μόλις το είδα, λέγει, άρχισαν τα χέρια μου να τρέμουν, με έπιασε μια ζάλη και κοίταξα εις τον Θεό λίγο επάνω και είπα, Θεέ μου, συγχώρεσέ μου, άλλη φορά δεν θα ανοίξω το στόμα μου να βλασφημίσω. Από εκείνη την ημέρα, λέγει, δεν ξαναβλασφήμισα ποτέ στη ζωή μου. Αυτά είναι λόγια, αδελφοί μου, και είναι περιστατικά ανθρώπων μετανοημένων. Και εσύ όταν έχεις πίσω στο αυτοκίνητό σου αυτό το σύνθημα, δεν γνωρίζεις τι ο Πανάγαθος Θεός θα ευλογήσει να σωθεί μια ψυχή. Και το είπα και το επαναλαμβάνω. Όλοι μας έχουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο μας έδωσε ο Θεός. Ξέρετε, αν μέσα στην Αθήνα όλοι είχαν πίσω στο αυτοκίνητο αυτό το σύνθημα, τι θα γινόταν μέσα στην Αθήνα? Θα ανακαινίζεται το σύμπαν και θα έπαβε αυτός ο λαός να βλασφημεί. Θα μου πείτε όλοι, δεν το γνωρίζουμε. Οι περισσότεροι όμως θα ευρίσκονται σε ένα δίλημα. Να συνεχίσω να βλασφημώ, εάν χτυπήσω, και όντως. Πόσοι και πόσοι περιφρόνησαν όλα τα παιδιά τα οποία βλέπουν εκείνο το σύνθημα πίσω και ύστερα από λίγο έπαθαν δυστύχημα. Αδελφοί μου, εδώ τι καλόν ποιούν και μη ποιούν τη αμαρτία από το εστί. Όταν γνωρίζεις ότι μπορεί να κάνεις το καλό και δεν το κάνεις, είσαι ένοχος ενώπιον του Θεού. Εάν δηλαδή δια της καλής φήμης και της επιρροής σου στον κόσμο τούτον, δια του πλούτου σου, δια του αξιώματός σου, δύνασαι να συντελέσεις στο να γίνει καλόν και αποφεύγεις να το πράξεις, τότε αμαρτάνεις στον Θεό. Σκεφτείτε ότι πηγαίνουμε μέσα στα γραφεία, έχουμε μία υπόθεση, έχουμε κάτι το οποίο μας απασχολεί, κάτι το επίγον, και εκείνος ο οποίος κάθεται στην καρέκλα δύναται να σε βοηθήσει και δεν σε βοηθά. Σκεφτείτε τι αμαρτία θα είναι ενώπιον του όταν έρθει η ώρα να κρυφτεί. Πόσοι και πόσοι δεν μπορούν να κάνουν το καλό και όμως λέγει δεν με ενδιαφέρει. Εάν δύναται να παρηγορήσεις, εάν δύνασαι να παρηγορήσεις το θλιμμένο και το παραμελείς αυτό, αμαρτάνεις. Δεν είναι να βγάλεις από το τσέπι σου να του δώσεις χρήματα. Μπορεί να μην κρατήσει. Δύνασαι όμως να του πεις μία λέξη καλή να τον παρηγορήσεις. Δεν το πράττεις. Είσαι ένοχος ενώπιον του Θεού. Εάν έχεις την δύναμη, επί παραδείγματι, να γράψεις ένα βιβλίο για να σωθεί κόσμος, και τούτο δεν το πράττεις, είναι αμαρτία μεγάλη, διότι σου έδωσε ο Θεός το χάρισμα για να γράψεις το βιβλίο αυτό. Ενθυμηθείτε για μια στιγμή, αδελφοί μου, εάν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν έγραφε εκείνα τα οποία εδίδαξε και με το στόμα του, αν θα είχαμε τώρα τον πλούτο των μεγάλων, τον οποίο έχουμε στην Εκκλησία μας, είτε οι πατέρες, είτε ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφεύς της Κλίμακος, βιβλία τα οποία πρέπει να πάρουμε να διαβάσουμε.
Βιβλία τα οποία πρέπει να μας δώσουν δύναμη να φύγουμε από αυτήν την πλάνη του διαβόλου. Και όμως δεν τα βλέπουμε. Εάν όλοι αυτοί οι οποίοι δυνήθησαν και έγραψαν τα λόγια του Θεού για να μείνει και γραπτός λόγος στον κόσμο. Λέμε των προφορικών, φεύγει όμως, ο προφορικός λόγος φεύγει. Εάν όμως γράψεις κάτι, αυτό το κάτι το οποίο θα γράψεις είναι καλό, πόσες ψυχές έχει σώσει. Εάν όμως είναι κακό, όπως ο δύστυχος εκείνος Καζαντζάκης, εάν όμως γράψεις κάτι το οποίο είναι κακό με το δύστυχον εκείνον άνθρωπον που λέγεται Ανδρουλάκης, πόσες ψυχές θα πάρεις στον Άδη? Και αντί να οικοδομήσεις, που η δύνα σου να οικοδομήσεις, έβγαλες από μέσα σου όλη εκείνη την δυσοδεία και την μετέφερες και έκανες γραπτό λόγο και διαβάζουν ψυχές και χάνονται. Τι λόγο θα δώσεις εν ώρα κρίσεως? Αυτά έκανε και ο Άγιος Κυπριανός. Είχε τα μαγικά του βιβλία, αλλά όταν η Ιουστίνη τον έφερε στον Χριστό, τα πήρε και τα έκαψε όλα και αντί του τον έγραψε προσευχάσεις των Θεών. Και γένετο ο εχθρός του Χριστού, ο κήρυκας του Χριστού. Αυτό δεν έκανε και ο Απόστολος Παύλος, δεν κατεδίωκε την Εκκλησία του Χριστού. Και όμως αυτός ο διώχτης εκήρυξε τον Χριστό εις τα πέρατα της γης. Εάν έχεις δύναμη να υπερασπίσεις εκείνον ο οποίος αδικείται αυτή τη στιγμή και δεν το πράττεις, φοβερό το αμάρτημά σου. Αν έχεις την δύναμη να ομολογήσεις την αλήθεια και δεν το πράττεις, φοβερό το αμάρτημα. Εκείνος ο οποίος γνωρίζει να πράξει καλόν και δεν το πράττει, θα κατακριθεί και θα καταδικαστεί εν ώρα κρίσεως. Όπως εκείνος ο οποίος διαπράττει την αμαρτία, περί της οποίας γνωρίζει ότι δεν πρέπει να πράξει αυτήν και όμως την πράττει, με τον ίδιο τρόπο θα καταδικαστεί και εκείνος ο οποίος όταν του δοθεί ευκαιρία να κάνει το καλό δεν το κάνει. Και φεύγουμε, αδερφοί μου, και από αυτό το θέμα για να δούμε στο Ιερό Ευαγγέλιο ένα άλλο θέμα περί των σκληρών πλουσίων, σκληρότησης των πλούσιων. Γι' αυτό είπε ο Κύριός μας, εάν δεν είναι δυνατόν να περάσει μία καμήλα από το τρύπημα μιας ραφίδος, λέγει, τότε θα εισέρθει και ο πλούσιος στην Βασιλεία των Ουρανών. Πλην όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην Εκκλησία μας υπήρξαν πάμπλουτοι, οι οποίοι όμως έγιναν μέσα στον Παράδεισο αστέρες, ολόφωτοι. Τι το Υιό? Δεν υπήρχε ένα άλλος πλούσιος στην εποχή του. Ποιος είναι το Αβραάμ? Δεν υπήρχε ένα άλλος πλουσιότερος από αυτό. Πόσοι και πόσοι πλούσιοι δεν κέρδισαν τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά έπραξαν αυτό το οποίο έπρεπε να πράξουν. Άγενην, λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, πλούσιοι κλάψατε, λέγει, ολολίζοντες επί τις ταλαιπωρίες ημών τες επερχομένες. Καιρός, λέγει, να κλάψετε, πλούσιοι, λέγει. Η προσκόλληση στον κόσμο γίνεται αιτία και να καταπλήθεται κανείς από τον πλούτον και να καλοτυχίζει εκείνους που τον έχουν αντί να τους λυπείται. Βλέπουμε έναν πλούσιο και λέμε, αχ, να ήμουνα και εγώ έτσι πλούσιος. Αντί να λυπήσει, λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, αυτόν τον πλούσιο, λέγει, παρά μόνον ποθείς να ήσουν όπως εκείνον. Ενδείκνεται όμως, να είπαμε, εμπρός τώρα, οι πλούσιοι κλάψατε με ολολιγμούς δια τα δεινά και την αθλειότητα τα οποία έρχονται κατ' επάνω σας.
Πόσοι πλούσιοι αδερφοί μου υπήρξαν στο πέρασμα της ζωής μας. Πόσοι κοσμοκράτορες του κόσμου τούτου δεν υπήρξαν στη ζωή μας. Πέστε μου, ακούετε κανενός το όνομα? Ένας όμως φτωχός Λάζαρος, ο οποίος ήταν γεμάτος πληγές και δεν είχε να φάει και ήρχονται τα σκυλιά και του έπαιρναν τα ψίχουλα, αυτός εμνημονεύθη στο Ιερό Ευαγγέλιο και έμεινε το όνομά του αθάνατο. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε να εκείνον των πλούσιων των σκληρών, των απάνθρωπων, ο οποίος εγγράφει το όνομά του προς παραδειγματισμόν, να μην μιμηθούμε αυτόν. Εν το προκειμένο χωρίο του Ευαγγελίου, το οποίο περιλαμβάνει τους πλουσίους γενικώς ως τάξη και απευθύνεται προς αυτούς με αυστηρότητα, αποσκοπεί κυρίως να καταστήσει σαφές στους χριστιανούς αναγνώστας πόσον ανόητος είναι ο θαυμασμός και η κατάπληξη, τα οποία οι πολλοί δοκιμάζουν δια τα πλούτη. Κάτι το οποίο ακριβώς είναι φθαρτό και φεύγει. Στην προκειμένη περίπτωση ο τόνος δεν προσδίδεται κυρίως στην προτροπή προς διόρθωση των κακώς στρωμένων των πλούτων. Αυτοί ποτέ τους δεν θα διορθωθούν. Όσα χρήματα κι αν έχουν, δεν θα κοιτάξουν τους πτωχούς. Προσπαθεί το Ιερό Ευαγγέλιο να δώσει με την απειλή των επελευσωμένων κακούν εις αυτούς όπως διορθωθούν. Αυτό προσπαθεί το Ιερό Ευαγγέλιο. Να τους πείσει να διορθωθούν. Δι' αυτό τους λέγει κλάψατε εις εκείνα τα οποία έρχονται επάνω σας. Δι' αυτό το Ιερό Ευαγγέλιο αυτή τη στιγμή απευθύνεται εις τους χριστιανούς, οι οποίοι χωρίς να αντιληφθούν θαυμάζουν τους πλουσίους και προσπαθεί το Ιερό Ευαγγέλιο να τους δώσει να καταλάβουν ότι ο πλούσιος είναι εκείνος που έχει τον Θεό μαζί του. Εάν δεν έχεις τον Θεό μαζί σου, όσα πλούτη κι αν έχεις, δεν έχεις τίποτα. Πρόκειται περί κλαθμού μετανοίας, αυτά τα οποία σημειώνει το Ιερό Ευαγγέλιο. Περί κλαθμού λόγω της βεβαίας επικειμένης καταδίκης και τιμωρίας την οποία θα λάβει ο πλούσιος. Βεβαία και επικειμένη τιμωρία. Θυμηθείτε αδερφοί μου, όταν κάποτε ένα μονάχρυπο παιδί ενός πλουσίου των ημερών μας. Ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να το φέρει εις τη μνήμη του. Όταν είπε έτοιμο θάνατο το παιδί του, είπε «Όλα τα πλούτη που έχω πάνω στη γη, τα δίδω φτάνει να σωθεί το παιδί μου». Δεν εσώθη. Απέθανε το παιδί. Και τι έκανε? Του έκανε ένα χρυσό φέρετρο. Και τι με αυτό? Τι τον ωφέλησε? Το παιδί έφυγε. Και εκείνος από την λύπη του έφυγε και αυτός. Και πού είναι τα πλούτη του, πού έμεινε? Δι' αυτό να μην καυχόνται εκείνοι οι οποίοι έχουν πλούτη. Είναι το που είπα και άλλοτε λέγω, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα έργο μπροστά μας θεάρεστο δια την κοινωνία, για τα παιδιά μας. Έχουμε να χτίσουμε έναν ναό για να έρχονται ψυχές να σώζονται. Μία ψυχή όταν σωθεί μέσα σε έναν ναό αξίζει τον κόσμο ολόκληρο.
Κρατούσες, μπορούσες να προσφέρεις, δεν επρόσφερες. Έφυγε μια ευκαιρία. Δεν θα ξανάρθει πλέον. Δεν χτίζονται κάθε μέρα ναοί. Χτίζομαι ένα πνευματικό κέντρο για τα νέα, τα παιδιά, ίσως σωθεί ένα νέο παιδί. Έχεις τη δυνατότητα να πάρεις έστω μία πρόσκληση από εκεί για να το προωθήσω με το έργο αυτό. Μπορεί να το κάνεις, δεν το κάνεις, δεν σε ενδιαφέρει. Θα φύγει η ευκαιρία, δεν θα έρθει. Δεν θα παρουσιαστεί άλλη ευκαιρία. Κάνει το τώρα για να το έχεις μετά στην Βασιλεία των Ουρανών. Τα χρήματά σου που κρατάς, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, χρησιμοποίησε τα όπως τις πέτρες, λέγει. Μην κάνεις, λέγει, τα χρήματά σου πιο χειρότερα από τις πέτρες, διότι οι πέτρες χρησιμοποιούνται και ακτίζονται όμορφα παλάτια, λέγει, και εκκλησίες για να λατρεύεται ο Θεός. Εκείνα τα χρήματα που κρατάς όμως, λέει, όταν τα κρατάς δεν κάνουν τίποτε. Θα μείνουν εκεί, λέγει, σκευαγμένα και θα έρθουν οι κλέφτες για να τα κλέψουν, θα έρθει η σκουριά για να τα πάει, θα έρθουν τα πάντα, οι κληρονόμοι για να τα αποκτήσουν και να τρώγονται αναμεταξύ των και να μην σκέπτονται ότι απέθανε ο πατέρας, αλλά θα σκέπτονται πόσα άφησε ο πατέρας. Και όσα παιδιά είναι, αντί να έχουν αγάπη εκείνη τη στιγμή, θα αποκτήσουν αφιλείο τον έφερα. Γιατί εσύ να τα πάρεις και εγώ να μην τα πάρω. Δεν θα κάνουν ένα μνημόσυνο του πατέρα που τα άφηκε. Αλλά θα ζητούν και να λέγουν, δεν μας άφησε και περισσότερα. Και αντί να πούνε ο Θεός να τον αναπαύσει, θα πούνε και μια κατάρα. Αυτός είναι ο κόσμος, αδερφοί μου. Γι' αυτό χαρά σε εκείνον ο οποίος προσπαθεί να μεγαλώσει τα τέχνα του εν κυρίω, να τα δώσει εις τον Χριστόν, να βάλει, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τον Χριστόν μέσα εις την ψυχή των, και τότε τους έδωσε τη μεγαλύτερα πρίκα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πρίκα, λέγει, από το να βάλει τον Χριστόν μέσα εις την ψυχή του παιδιού σου. Τότε το έχεις κερδίσει. Διότι αυτό το παιδί θα σηκωθεί και θα εργαστεί όπως εργάστηκες εσύ για να κάνει αυτά τα οποία έκανες εσύ. Μην τα βρει έτοιμα. Τα έτοιμα δεν εκτιμούνται, αδερφοί μου. Τα έτοιμα δεν λαμβάνονται υπόψη ποτέ. Τα έτοιμα είναι εκείνα τα οποία έρχονται ο χρυσός ημών. Λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιο, ο πλούτος, λέγει, σέσυπε και τα ημάτια ημών σιτόγρο τα γέγονε. Ο πλούτος σας έχει σαπίσει και τα πολυτελή ρούχα σας που αποθηκεύατε έχουν γίνει σκοροφαγωμένα. Προσέξτε, αδερφοί μου, αυτή τη στιγμή και πηγαίνετε στο σπίτι σας και ανοίξετε την ντουλάπα την οποία έχετε μέσα τα ρούχα για να δείτε πόσα έχετε. Και δίπλα σας υπάρχουν που δεν έχουν να φορέσουν. Και έπειτα επιτρέπει ο Θεός και κατεβαίνουν εκείνα τα σκουλίκια και τα τρυπούν και δεν έχετε να φορέσετε. Θυμούμε στην περίπτωση του ανταρτοπολέμου και των Γερμανών, είχε μια ψυχή που είχε λάδι. Και το έβαλε αυτό το λάδι μέσα σε ένα υπόγειο. Είναι και αυτό από την εξομολόγηση, αδερφοί μου. Δίπλα της επινούσε ο κόσμος και εκείνη το φύλαγε. Ποσότης δηλαδή. Πέρασαν η δυσκολία, πέρασαν οι πείνες, πέρασαν οι θάνατοι, πέρασαν τα πάντα και θέλησε να πάει να το πάρει να το πουλήσει. Τι έβρικε μέσα, νομίζετε? Μία δυσοδεία. Όλο εκείνο επέτρεψε ο Πανάγαθος Θεός και βρώμησε. Αυτή είναι η κατάσταση του ανθρώπου ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και δεν βοηθεί. Αλλά ως εδώ, αδερφοί μου, εφόσον μιλήσαμε για τους πλουσίους, θα σταματήσουμε και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την ερχομένη εβδομάδα. Και θα έχουμε δύο συνθήματα. Μακριά από τον πλούτο, να παρακαλούμε τον Θεό να μας δίδει όσα
χρειαζόμεθα για να περάσουμε τη ζωή μας και να μας χαρίζει την υγεία που είναι ο μεγαλύτερος πλούτος. Και το άλλο, το πρώτο σύνθημα, όταν σου δοθεί η ευκαιρία να κάνεις το καλό και δεν το κάνεις, είναι αμαρτία εις τον Θεό. Βοήθησε μας, Κύριε μου, ό,τι παραχωρήσεις εσύ στον δρόμο μας, να χανούμε αντάξει σε αυτά τα οποία μας δίδεις, για να βοηθήσουμε τον αδερφό μας στον παρόντα κόσμο και να μας αξιώσεις και εμάς στην επουράνιο σου βασιλεία. Αμήν.